Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού 2024 έχουν χαρακτηριστεί από τη γαλλική κυβέρνηση ως προσιτοί και προσβάσιμοι στο ευρύ κοινό. Ο πρώτος γύρος προπόλησης εισιτηρίων ξεκίνησε στις 13 Φεβρουαρίου, αλλά μόνο άτομα που κληρώθηκαν μπορούσαν να αγοράσουν εισιτήρια προς το παρόν. Ωστόσο, για τους λίγους τυχερούς, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική από ό,τι είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποίησαν το Twitter για να εκφράσουν το θυμό και την απογοήτευσή τους, ειδικά σε σχέση με την τιμολόγηση. Αυτός ο χρήστης του Twitter είπε: «Τα φθηνότερα εισιτήρια γηπέδου είναι 90 ευρώ ή πρέπει να πληρώσεις 170 με 385 ευρώ για ένα εισιτήριο για ένα βραδινό αγώνισμα. Πλήρωσα 60 λίρες για τα εισιτήριά μου στο Λονδίνο του 2012. Είμαι οπαδός του Στίβου, αλλά αυτό είναι παράλογο». Αντιμέτωπος με ένα μπαράζ κριτικής, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Τόνι Εστανγκέ, είπε στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού δεν είναι πιο ακριβοί από τους αγώνες του Λονδίνου του 2012. Είναι αλήθεια. Και τι γίνεται συγκριτικά με τους πιο πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, το Ρίο και το Λονδίνο? Εξετάζοντας αυτή την έκθεση από την Επιτροπή του Λονδίνου σχετικά με τους Ολυμπιακούς του 2012, βλέπουμε ότι σχεδόν 2,5 εκατομμύρια εισιτήρια πουλήθηκαν κάτω από 20 λίρες. Πήραμε τη μέση ισοτιμία το 2012, η οποία ήταν περίπου 25 ευρώ τότε. Άρα, είναι λίγο πιο ακριβό από το Παρίσι που θα έχει 1 εκατομμύριο εισιτήρια στα 24 ευρώ διαθέσιμα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο του 2016 υποσχέθηκαν 3,8 εκατομμύρια εισιτήρια με λιγότερα από 18 ευρώ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο του 2020, τα φθηνότερα εισιτήρια κόστησαν περίπου 21 ευρώ. Τελικά βλέπουμε ότι οι τιμές του Παρισιού είναι αρκετά παρόμοιες με τους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες εκτός από το Ρίο. Αλλά αυτοί οι υπολογισμοί έχουν ένα όριο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξετάσουμε το ποσοστό πληθωρισμού. Το ευρώ δεν έχει την ίδια αξία με το 2012. Και δεύτερον, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι η διαφορά τιμής ποικίλει μεταξύ των χωρών, επειδή η πλειοψηφία των εισιτήριων προορίζεται για τον τοπικό πληθυσμό. Και σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ο μέσος ετήσιος μισθός στη Βραζιλία ήταν περίπου 5.500 ευρώ το χρόνο, ενώ 30.000 ευρώ στη Γαλλία και την Ιαπωνία, οπότε υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη διαφορά. Για τους αγώνες του Παρισιού 2024 θα υπάρξει δεύτερη φάση πώλησης εισιτήριων στις 11 Μαΐου. Οι εγγραφές ανοίγουν στις 15 Μαρτίου.